στην Κύπρο έφτασε το πρωί το δεύτερο πακέτο πληροφοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εμπλοκή Κύπριων παρόχων υπηρεσιών στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών που τελούν σε καθεστώς κυρώσεων χωρίς να περιλαμβάνει νέα ονόματα. Και σε αυτό όπως και στον πρώτο φάκελο οι Αμερικανοί περιγράφουν λεπτομερώς τα τρίκ των Κύπριων παρόχων, αιτιολογώντας την απόφασή τους να τους περιλάβουν στις κυρώσεις. Είναι στοιχεία που αφορούν τα γεγονότα που τους οδήγησαν να θέσουν σε καθεστώς κυρώσεων τα άτομα που έχουν ανακοινώσει, δείχνει διαδρομές περιουσιακών στοιχείων. Ο νέος φάκελος, ο οποίος είναι μικρότερος από τον πρώτο, θα αποσταλεί και αυτό στην νομική υπηρεσία με στοιχεία χωριστά για κάθε οντότητα για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Θα σταλούν και αυτά στην νομική υπηρεσία να εξεταστούν εντελεχώς και όπου υπάρχει παραβίαση της κυπριακής νομοθεσίας ή οποιαδήποτε παραβίαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων ή οτιδήποτε παράνομο, να είστε σίγουροι ότι οι διοκτικές αρχές θα οδηγήσουν τις υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Εντός των ημερών αναμένεται και το τρίτο πακέτο πληροφοριών με στοιχεία που είχαν ζητήσει οι κυπριακές αρχές, ενώ αντίστοιχες εκθέσεις αναμένονται και από την Βρετανία. Θα υπάρχει ακόμη ακόμα ένας νέος φάκελος που θα αποστελεί. Είναι μια διαδικασία αυτή από χαρακτηρισμού κάποιων εγγράφων για να μπορούν να μας τα δώσουν. Ορατές είναι πλέον οι πρώτες παρενέργειες από τις αγγλοαμερικανικές κυρώσεις. Οι υπάλληλοι εταιρείων στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις για συνεργασία με τους αλυσέρους Μάνοφ και Ρωμάν Αμπράμοβιτς δεν πληρώθηκαν για τον μήνα Απρίλιο. Μάλιστα, χθες δημοσιοποίησαν επιστολή προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, την Κεντρική και την Τράπεζα Κύπρου, ζητώντας την αποδέσμευση ποσού 500.000 ευρώ για την καταβολή των μισθών τους. Ό,τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση θα το κάνει και να μην χρηματοδοτηθούν ανθρώποι που δεν έχουν καμία ευθύνη. Γεγονός είναι και οι πρώτες απολύσεις με θύματα υπαλλήλους γραφείου της Λεμεσού που επηρεάστηκε από τις κυρώσεις.